θα μπορούσε να μας ενώσει. Μας κρατάει, ακόμα, μας κρατάει ακόμα σε αποστάσεις. Μπαίνει λοιπόν σε ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινήστε, κυρία μου. Τι να κάνουμε τώρα, εγώ έλεγα να πάει ομόφωνα. Δεν θέλω. Επισήμανση θέλω, κύριε Πρόεδρε. Όχι, τελειώσαμε. 9,5 ώρα τώρα δεν γίνεται. Επισήμανση λοιπόν, μόνο. Κύριος Χατζατουριά, είναι στη σύνδεση. Θα μ' αναγκάσετε να μιλήσω. Κύριος Χατζατουριά. Δεν είμαι στη σύνδεση. Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι. Προχωρήστε. Την εισήγηση του Δημάρχου. Του κύριου Δημάρχου. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην βιάζεστε να μιλάτε. Όταν μιλάει, ας μην... Τηρήστε τη διαδικασία, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Ψηφοφορία έχουμε. Τηρήστε τη διαδικασία, κύριε Πρόεδρε. Σεβαστείτε εδώ την κυρία. Αφήστε με εμένα. Σπάω 3 ώρα σπίτι μου. Είναι υπάλληλος και πρέπει να πάει στην οικογένειά της. Λέμε τα ίδια πράγματα επί 1 ώρα. Γυρίζουμε γύρω-γύρω από την Ομόνια και μπαίνουμε από διαφορετικούς δρόμους. Τηρήστε τη διαδικασία. Συνεννοηθούμε. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Λοιπόν, έχουμε πάει στην ψηφοφορία. Η διαδικασία ψήφισε ήδη να συνεχίσει η ψηφοφορία. Είστε πρόεδρο. Την εισήγηση του Δημάρχου. Να προχωρήσουμε. Την εισήγηση. Ο κύριος, η κυρία Δελγιάννη. Την εισήγηση του Δημάρχου. Λυπάμαι γιατί υπονομεύτηκε η καλή διάθεση του κυρίου Γιατζίδη να γίνει αυτή η διαπαραταξιακή συνάντηση για να μπουν όλα τα θέματα. Ήκανε κάποια προαπαιτούμενα και υπονομεύτηκε όλη η κατάσταση. Ο κύριος Κονιδάρης. Την εισήγηση του Δημάρχου, ο κύριος Χατζατουριάννη, να θυμίσω, δεν έχει σύνδεση και λέει ότι να τον καλούμε στο τηλέφωνο. Ναι, τον παίρνει τώρα ο κύριος Πρόεδρος. Ο κύριος Κούπας. Ο κύριος Κούπας. Ψηφίζω τα όρια και για τις 2.000 με 4.000 μέχρι τον... και εκεί το επανεξετάζω. Κύριος Χατζατουριάννη, ναι. Την εισήγηση του Δημάρχου, κύριος Χατζατουριάννη. Ο κύριος Γιατζίδης. Την εισήγηση. Δείστε τα μικρόφωνα, παρακαλώ. Θα το ανοίγει αυτός ο οποίος θα καλείτε. Κλείστε τα μικρόφωνα. Έχουμε κουραστεί. Ήμαρτον. Ελάτε. Ο κύριος Γιατζίδης. Την εισήγηση του Δημάρχου. Ωραία, ο κύριος Συρίγος. Την εισήγηση. Ο κύριος Κλειδόπουλος. Την εισήγηση. Η κυρία Καριοφίλη. Την εισήγηση. Ο κύριος Δημάκης. Με την πρόταση του κύριου Κούπα. Ο κύριος Κωνσταντινίδης. Την εισήγηση. Καταχωρήσατε, κύριε Σταβός. Την εισήγηση. Κυρία Γραμματέα. Ναι, κύριε Δημάκη, σας ακούσαμε. Ναι, το έγραψα. Ο κύριος Νασιμπιάν. Ο κύριος Νασιμπιάν ακούει. Προχωρήστε. Ο κύριος Οικονόμου Δημήτρης. Την εισήγηση του Δημάρχου, δηλαδή να έχουμε όλη την οικονομοτεχνική μελέτη ώστε να αποφασίσουμε. Ο κύριος Κουτελάκης. Την εισήγηση με την προσθήκη της κυρίας Βαμβουρέλη. Η κυρία Ιακωβάκη. Την εισήγηση με την προσθήκη. Η κυρία Αγγελίδου. Το ίδιο με τον κύριο Κουτελάκη. Ο κύριος Μάτζιος. Το ίδιο με τον κύριο Κουτελάκη. Κυρία Κουτετέ. Το ίδιο. Κυρία Γαλανοπούλου. Τον κύριο Άγγελο ξεχάσατε. Τον κύριο Σουρβίνο ξέρατε. Ναι, ο κύριος Σουρβίνο, συγγνώμη. Για την εισήγηση, όπως είπε, παρέλαση όλοι. Κυρία Γαλανοπούλου, κυρία Κασίμη. Την προσθήκη. Δεν σας ακούμε, κυρία Κασίμη, άνοιξε το μικρόφωνο σας. Κύριε Πρόεδρε, να συμπιάνω, συγγνώμη, δεν ξέρω να μάθετε. Και την άφησα να τη δούμε αργότερα.
να έχουμε μια μελέτη στα χέρια μας, να ξέρουμε πού βρίσκεται ο Δήμος οικονομικά. Αυτό είπα. Ευχαριστώ, κυρία Κασίδη. Ο κύριος Νασιπλιάν. Ο κύριος Νασιπλιάν. Την εισήγηση του Δημάρχου. Του Δημάρχου. Ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Την εισήγηση με την προσθήκη του εισηματικού κριτηρίου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φερεντίνος. Εγώ μείωσα με τον κύριο Κουτελάκη. Ο κύριος Λαρίσης. Η εισήγηση του Δημάρχου. Ο κύριος Κουκάς. Την εισήγηση του Δημάρχου. Ο κύριος Αρδιανός. Την πρόταση της αντιπολίτευσης, γιατί είμαι σίγουρος ότι η Δημοτική Αρχή εκεί θα καταλήξει το δοσκόπημα. Εσείς ψηφίζετε αυτό που λέει ο κύριος Κουτελάκης. Ακριβώς. Ωραία. Η κυρία Βαγκουρέλη, όπως θέλεις. Ο κύριος Αρδιανός είναι ο κύριος, ναι. Ωραία. Ναι. Συνεχίστε. Ο κύριος Καρυπινός. Συγγνώμη, την εισήγηση του Δημάρχου με την πρόσθεση της κυρίας Βαγκουρέλη και όποια βοήθεια θέλει ο κύριος Γιατζίδης για οικονομοτεχνικές μελέτες και λοιπά, είμαστε διατεθειμένοι και σε άλλες συμβουλές. Η κυρία Καραγιάννη. Του Δημάρχου. Ο κύριος Βολίκας. Την εισήγηση του Δημάρχου. Ο κύριος Παυλόπουλος. Την εισήγηση με την προσθήκη των δύο υπηρεσιών, των συνολικών κριτηρίων στις δύο υπηρεσίες που έκανε η κυρία Βαμπουρέλη για λογαριασμό μας. Η κυρία Βαμπουρέλη. Το ίδιο. Ο κύριος Μουλιάλας. Το ίδιο. Η κυρία Κωνσταντινίδου. Κυρία το ίδιο. Ο κύριος Καταληφός δεν είναι εδώ. Το ίδιο. Πήρε τηλέφωνο ο κύριος Καταληφός την πρόταση του κυρίου Παυλόπουλου. Ο κύριος Κιουλάνης. Το ίδιο, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Βρετός. Την εισήγηση με το εισοδηματικό κριτήριο των 6.000, γιατί είναι πιο κοντά στις δικές μας απόψεις. Η κυρία Βρετού Ιωάννα. Την προσθήκη της κυρίας Βαμπουρέλη και λευκός την εισήγηση. Για ξαναπέστε το αυτό. Επίδομα εωτών. Την παίρνεις την προσθήκη, λευκός την εισήγηση. Έχετε το επίδομα. Άρα την προσθήκη. Ναι, υπάρχει επίδομα. Δώσε και εγώ. Ακούγεστε, παιδιά, ακούγεστε εσείς που μιλάτε. Η κυρία Βιέα. Ομοίως με την κυρία Βρετού. Υπέρ την προσθήκη του Γεώργιος. Ο κύριος οικονόμου μας ακούει, ο Γιώργος. Ο κύριος οικονόμου, ο Γιώργος. Προχωράμε. Και εγώ την εισήγηση. Και ο κύριος Δημοπλωτιάπης είναι εισήγηση. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ένα, δύο. Λοιπόν, είναι 20 με την εισήγηση του Δημάρχου, 17 την εισήγηση του Δημάρχου με την προσθήκη της κυρίας Βαμπουρέλη και 2 λευκά στην εισήγηση και μόνο την προσθήκη της κυρίας Βαμπουρέλη. Τι λέτε, ρε παιδιά, σοβαρά, για μην το είστε τα καλά. Τι λέτε τώρα, 21 είναι. 21 με την προσθήκη της κυρίας Μαμβουρέλη είναι 21 ψήφοι.
Εντάξει, μη φοράτε, κύριε Πολάκη, η κυρία γραμματέα το κάνει. Δεν ξέρω, και εγώ μετράω και διορθώνω την γραμματέα. Ανακοίνωσε πάλι λοιπόν την ψηφοφορία των ονομάτων. Να τα ξαναπώ. Ναι, και να μετράμε με τα δάκτυλα. Ο κύριος Χατζατουρδιάν την εισήγησε. Ένας. Ο κύριος Κρικρής. Δύο. Την εισήγησε. Κυρία Δελιγιάννη. Τρεις. Την εισήγησε. Ο κύριος Κονιδάρης. Την εισήγησε. Ο κύριος Κούπας. Την εισήγησε. Ο κύριος Τσιάμπης. Αφήστε το. Ναι, ναι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Έξι. Ο κύριος Γιατζίδης, ο κύριος Συρίγος, ο κύριος Κλειδόπουλος, η κυρία Καριοφίλη, ο κύριος Δημάκης, ο κύριος Κωνσταντινίδης, ο κύριος Ζαβός, ο κύριος Νασιβιάν, ο κύριος Οικονόμου, η κυρία Κασίμη, ο κύριος Λαρίσης, ο κύριος Κουκάς, η κυρία Καραγιάννη, ο κύριος Βολίκας. Πώς είναι αυτοί, 20 δεν είναι? 20. Και οι άλλοι είναι 21. Γιατί είναι 21? Γιατί είναι 21 οι υπόλοιποι που ψήφισαν το ίδιο πράγμα? Ο κύριος Οικονόμου καταρχάς δεν είναι στη σύνδεση, ο κύριος Γιώργος Οικονόμου. Και δύο, η κυρία Βρετού και η κυρία Αυγαία ψήφισαν λευκό στην εισήγηση και μόνο την προσθήκη της κυρίας... Άρα η προσθήκη πήρε 20. Λείπει ο κύριος τέτοιος να πάρει τηλέφωνο. Σαν τον κύριο Χατζατουργιάννη. Ο κύριος Οικονόμου λείπει, ο Γιώργος. Ο κύριος Δημάκης και ο κύριος Κούπας δεν ψηφίσαν. Δεν υπάρχουν, συναδελφοί, πρέπει να συνεννοηθούμε στις ψηφοφορίες. Δεν υπάρχει και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Πρέπει να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Δεν ο κύριος Κούπας λοιπόν ψήφισαν άλλη πρόταση. Ο κύριος Κούπας και ο κύριος Δημάκης ψήφισαν άλλη πρόταση. Με αυτή την έννοια που το λέτε. Ο κύριος Δημάκης ψήφισε άλλη πρόταση. Ένα λεπτάκι. Κύριε Κούπα, κύριε Κούπα, μας ακούτε? Κύριε Κούπα, μας ακούτε? Όχι, λένε οι συνάδελφοι ότι ψήφισε άλλα πράγματα. Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, σας ακούω. Τι ψήφισατε, κύριε Κούπα? Να πάει 4.000, είπε. Να επαναλάβω τι ψήφισα. Τι ψήφισατε, γιατί υπάρχει δικογνωμία. Στις 4.000, ναι, ακούστε, παρακαλώ. Ναι, στις 4.000 και για τις δύο κατηγορίες. Και για την ιατρία και φαρμακεία και για τα ψυχοθεραπευτήρια και το κοινοτρίο. 4.000. Μέχρι τον Ιούνιο θα γίνει η αναθεώρηση, όπως είπε ο κύριος Γιατζίδης και ο κύριος Δήμαρχος. Αλλά τώρα 4.000 όλα. Είμαι σαφή. Άλλη πρόταση. Άρα, κύριε Κούπα, γιατί είναι και αργά και κάπου έχουμε κουραστεί. Δεν ψηφίσατε την εισήγηση του Δημάρχου? Όχι, δεν. Όχι, εντάξει. Άρα λοιπόν, 18 ψήφοι. 18 ψήφοι είναι η εισήγηση του Δημάρχου. Ξέρεις και ξέρω ελληνικά. Ήμουν ασαφής. Ναι, το καταλάβαμε. Η πρόταση του Δημάρχου, κύριε Κούπα, δεν είναι αυτό που λέτε εσείς, είναι κάτι άλλο. Κατάλαβε ο άνθρωπος, πόσο θα το πει. Άρα λοιπόν, σε πούμε άλλη μια φορά θα επαναλάβω. Ξέρεις και ξέρω ελληνικά. Την προσθήκη της κυρίας Μακουνέλη και την εισήγηση του κυρίου Κούπα και δύο λευκό στην εισήγηση και μόνο την προσθήκη της κυρίας Βαμπουρέλ. Άρα η προσθήκη πλειοψήφισε μόνη της. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, μπορώ να παρακολουθήσω. Άρα πλειοψήφισε η προσθήκη μόνη της και το όριο είναι αυτό. Ακριβώς, έχει δίκιο. Ποιος μίλησε? Ο κύριος Κουτελάκης. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, αυτό ήθελα να πω, ότι επί της διαδικασίας είναι δύο ξεχωριστά θέματα. Η εισήγηση και μια προσθήκη. Από τη στιγμή που έχουν ψηφίσει περισσότεροι υπέρ της προσθήκης, αυτό πρέπει να είναι το κατώτατο όριο για όλους. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, η εισήγηση δεν μπαίνει σε αντιδιαστολή με την άλλη. Είναι ένα συμπλήρωμα. Τελείωσε η ψηφοφορία, κύριε Πρόεδρε. Ό,τι κατεγράφει, κατεγράφει. Μα δεν μπορεί, κοιτάξτε, εδώ. Ναι, ναι, πάμε στο επόμενο θέμα, λέω εγώ. Αφήστε, κύριε Κουδελάκη, να πω. Το επόμενο θέμα, όχι, κύριε Τζαβέ. Μα δεν τελείωσε. Έτσι λέω εγώ τώρα. Έτσι λέω εγώ. Όπω λέτε εσεί, λέω και εγώ. Στο επόμενο θέμα. Μια απόφαση. Μα όποιο θέλει, θα σα πει ότι ο πρόεδρο. Κύριε Τσιάπη, θα πάμε στο επόμενο θέμα.
Αυτές οι αντιδράσεις, δεν μπήκαν σε αντιδράσεις. Αυτή η αντίδραση που εκφράζεται δείχνει πόσο πολύ αγαπάνε κάποιοι κοινωνικοί πολιτικοί. Μόνο την προσθήκη. Ενώ κομμόνασαν για την κοινωνική πολιτική, μόλις ψηφίσουμε ένα 8.000, όλοι θα αγανακτούμε γιατί αυξάνουμε το κονδύλιο για την κοινωνική πολιτική. Δεν αγανακτώ. Μην με τον κόσμο, λοιπόν. Είναι σαφή αλλάζετε... τα αποτελέσματα και σαφή μην... η υπόθεση. Μην αλλάζετε τα λεγόμενά μου. Δεν μπήκαν δύο διαφορετικές... Εγώ είπα δεν μπήκαν δύο διαφορετικές προτάσεις. Μπήκε αλλιώς δεν θα μπορούσε να ψηφίζει ένας και το ένα και το άλλο. Δεν μπορεί να ψηφίζει δύο διαφορετικά πράγματα μέσα αντιδιαστολή. Είναι σαν να δείχνει δύο ψήφους. Λίγο και από εδώ, λίγο και από εκεί. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Τι προσθήκη, κύριε Ζαβέ. Τι προσθήκη συζητάμε, κύριε Ζαβέ. Η προσθήκη πλειοψηφία. Ναι, δεν με καταλάβατε. Βάζουμε, δεν ψηφίζετε μόνη τη η προσθήκη. Κάνε ξανά την ψηφοφορία. Συνάδελφοι, ηρεμήστε λίγο. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία από την αρχή. Η ψηφοφορία καμία ψηφοφορία. Έχει γίνει Δεν παίζει. Να μιλάτε, όχι ένας-ένας. Όλοι μαζί για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Με αυτά που λέτε όλοι μαζί. Επί της διαδικασίας. Όλοι κατεγράφει. Ερμηνεύστε το και βγάλετε απόφαση. Διατυπώστε τις δύο προτάσεις. Και αρχίζουμε Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρώτη πρόταση είναι η εισήγηση του Δημάρχου. Έχουμε συνεχίσει, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορεί να επαναλάβει την ψηφοφορία. Δεν περιγράφουμε με λόγια και περιγράφουμε. Είναι η εισήγηση του κύριου Δημάρχου και η εισήγηση του κύριου Δημάρχου. Δύο διαφορετικές προτάσεις. Ευαίσθητοι είστε, πολύ ευαισθητοί έρχεται. Ένα λεπτάκι σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε. Επειδή εγώ θα γράψω την απόφαση, θα ήθελα παρακαλώ να είσαστε ακριβείς και να λέτε ή την ψηφίζετε ή δεν ψηφίζετε. Κυρία Κωνσταντίνα μου, ό,τι κατεγράφει. Ομιλήσατε λάθος, υπάρχουν και διαδικασίες για να βρούμε το σωστό. Δεν θα επαναλάβουμε καμία ψηφοφορία. Διαδικασίες μπορώ. Μπορώ επί της διαδικασίας. Όχι. Επί της διαδικασίας μπορώ. Διαδικασία είναι το επόμενο θέμα. Τι λέτε τώρα, Δήμαρχε, βγήκε ένα αποτέλεσμα και επειδή δεν βγήκαν οι ψήφοι όπως έπρεπε να ξαναεπαναλάβουν τη διαδικασία. Είναι διαφορετική πρόταση. Είναι διαφορετική, το ξεκαθάρισε. Δεν είναι και αυτό. Μα τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα, 50 χιλιάρικα, δηλαδή είναι τώρα και τώρα μόνο που το συζητάμε, δηλαδή και σας το λέμε και δεν το δέχεστε και κάνετε την ψηφοφορία και την κρίση τα κυπνάτε για 50 χιλιάρικα. Πρέπει να βοηθήσουμε τη γραμματέα. Να αναπτύξει αύριο. Μην χάσετε. Έχουν ψηφίσει κάποιοι συνάδελφοι και τα δύο και τα τρία. Τι να αποφασίσει, να το ρίξει. Πλειοψήφισε η προσθήκη. Αυτό να γράψετε. Πλειοψήφισε ότι το εισοδηματικό δελτίο θα είναι αυτό που είπε η κυρία Βαμπορέλη. Έχετε ξαναδεί να μπαίνει πρόταση και προσθήκη και να λέμε πλειοψήφιση προσθήκη. Αυτό είναι παγκόσμιο πρωτοτυπία. Αυτό και επιτελάχι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Δεν πειράζει. Αυτό να ακούσει τέτοιο πράγμα. Δεν είναι μια πρόταση. Σήμερα δεν είναι μια πρόταση, δεν είναι και μια δεύτερη. Αν θέλετε να την γραμματέα να γράψει να πούμε. Έτσι όπως την αποφάσισε η γραμματέα να γράφει ο πρόεδρος. Άλλο αντισυντάσσει η γραμματέα.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι αστεία. Το ποιο τη συντάξει. Αγγελίδου να μας πει. Το στέχνασμα. Αγγελίδου, παρακαλώ να μας το επιβεβαιώσει. Οφορεί αυτό το αποτέλεσμα. Και επειδή έχουμε την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει κάνει και την πρόταση για λογαριασμό μας, δεν θα το γράψουμε θεραπευτικά. Πρέπει να το σκεφτείτε. Παυλόπουλε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Σας το λέω. Καληνύχτα σας. Κάνει τώρα, χοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, δεν κάνει. Ψηφοφορία, τέλος, δεν ξαναγίνεται, παιδιά. Πάμε στο επόμενο θέμα, 12. Επόμενο θέμα, τελειώσουμε. Λοιπόν, συνάδελφοι, περιμένουν και αμέα... Συγγνώμη, δεν περνάει τίποτα οικονομικό σε σχέση με τη ζωή αυτή, περνάει μόνο η... Περνάτε λίγο για να χωνέψετε, έχει περάσει η απόφαση. Εγώ έχω χωνέψει, δεν έχω πρόβλημα. Κύριε Πρόεδρε... Ειδικά, άμα σας βλέπω, είμαι ευχαριστημένος, έχω το ωραίτερο θέμα. Μια υπέροχη κοπέλα. Μην κάνετε σεξιστικά σχόλια, κύριε Ζαβέ. Για τον κοινωνικό πρόσωπο. Πάμε λοιπόν στο 12ο θέμα. Να πω κάτι για εξόδημα σημειωμασμό με την υπάρχει κάποιο θέμα. Ιδρύσεις και αποκριτές και όπως θα τα κάνει. Και προσέβαλε τον άνθρωπο. Έπαιρνα ωραίο θέμα. Δήμαρχε, έχουμε το 10ο θέμα. Σε απόφαση για εξώδικο συμβιβασμό με την ανώνυμη εταιρεία Ιδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούς ΑΕ. Έχετε το λόγο.